Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συνθήκη για τη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ας δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει αναστείλει την εφαρμογή αυτής της συνθήκης. Ο Δένδιας όμως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έδωσε νέες πληροφορίες στη Βουλή. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ελλάδα αποχώρησε πρώτη από τη συγκεκριμένη συνθήκη. Ας δούμε τι είπε στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου και ερώτηση βουλευτή του κόμματος Νίκη για τα νέα δεδομένα ασφαλείας που προκύπτουν από την αποχώρηση της Τουρκίας από τη συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη, CFE. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιμένει ότι είναι αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης και όχι υποχώρηση. Ο Δένδιας είπε: Το καθεστώς ελέγχου αμυντικών εξοπλισμών στην Ευρώπη διέπεται κυρίως από τη συνθήκη για τις συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη, CFE, τη συνθήκη ανοιχτών ουρανών και το κείμενο της Βιέννης. Έχει προκύψει όμως η ανάγκη επανεξέταση του περιεχομένου λόγω της αναθεωρητικής στάσης της Ρωσίας, όπως αυτή έχει εκδηλωθεί σχετικά με την εισβολή της στην Ουκρανία, την εμφάνιση ισχυρών δρόντων στον τομέα των εξοπλισμών που δεν δεσμεύονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, των σύγχρονων στρατιωτικών δυνατοτήτων που παρέχουν τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η επίτευξη πλημάτων ακριβίας εξ αποστάσεως και η ταχεία μεταφορά δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με όσα είπε μεταξύ άλλων ο Δένδιας, η Ελλάδα ανέστειλε την εφαρμογή της συμφωνίας σε 9 Φεβρουαρίου, πριν από την Τουρκία που το έκανε στις 5 Απριλίου 2024, δηλαδή σχεδόν 2 μήνες μετά. Αυτά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αν σας άρεσε αυτή η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.